αν κάποιος προσπαθήσει να συνθέσει το παζλ όλων των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του εθνικού σκοπού, θα καταλάβει ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, δεξιές, αριστερές, κεντρώες, με νόμους και υπουργικές αποφάσεις, με σκληρές περικοπές στη χρηματοδότηση, βήμα το βήμα ξύλωναν το πουλόβερ της δημόσιας εκπαίδευσης. Απαγόρευση προσλήψεων εκπαιδευτικών, περικοπές και εξορθολογισμό προσωπικού σε δημοτικό και γυμνάσιο, νέο ορολόγιο πρόγραμμα του γυμνασίου, προώθηση της αξιολόγησης και όλα αυτά με βάση τις συνταγές του ΟΣΑ, τις υποδείξεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και υπό τη στενή παρακολούθηση των επιτελείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από όλα αυτά όμως κρύβεται ο διακαής πόθος αυτών των επιτελείων και των κυβερνήσεων να προσαρμοστεί πλήρως η δομή, το περιεχόμενο και η λειτουργία του σχολείου στην οικονομία της αγοράς, της κάθε φορά προτιμήσεις του κεφαλαίου με γνώμονα την εξασφάλιση του μέγιστου κέρδους και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Για την παραγωγή ενός διαβίου, ευέλικτου, φτηνού, εργατικού δυναμικού χωρίς δικαιώματα. Αυτό βέβαια για να επιτευχθεί προϋποθέτει ένα σχολείο που να φιλτράρει τη σκέψη του νέου, του αυριανού εργαζόμενου, από τα πρώτα του βήματα, να τον μάθει να σκέφτεται με γνώμονα όχι τα δικά του συμφέροντα και της κοινωνίας στο σύνολό της, αλλά αυτά του εργοδότη σε έναν κόσμο όπου το επιχειρηματικό κέρδος θεωρείται ζωογόνο και πάνω απ' όλα. Σε αυτή την επιδίωξη βρίσκουν την απόλυτη έκφρασή τους οι τέσσερις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παιδεία έως το 2020, για τη διαβίου μάθηση και διαρκή κινητικότητα των μαθητών, την ποιότητα αποτελεσμάτων και παροχών στη λογική κόστους ωφέλους με δείκτες επιχειρηματικότητας, τη λεγόμενη ιδιότητα του ενεργού πολίτη, δίνοντας έμφαση στις ικανότητες διαχείρισης του εαυτού μου και την ενίσχυση της καινοτομίας συμπεριλαμβανομένης και της επιχειρηματικότητας. Αυτούς τους στόχους εξυπηρετεί το παρόν σχέδιο νόμου και με τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Δεξιότητες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη σύγχρονη γενική παιδεία και μόρφωση για όλα τα παιδιά, την αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων για την κοινωνική πρόοδο και ευημερία, την έμφαση στις κοινωνικές ανθρωπιστικές επιστήμες που συμβάλλουν υπό προϋποθέσεις στην ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου μέσα από την ισόρροπη καλλιέργεια όλων των πλευρών της κοινωνικής προσωπικότητας, τη νόηση, το συναίσθημα και τη βούληση. Και όλα αυτά για να μειωθεί το χάσμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα, που λέει μετεπιτάσσεως ο ΣΕΒ, για να καταλήξει στη σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και δημιουργία συμβουλίων δεξιοτήτων με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης σε κρίσιμους και εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας, όπως λέει. Ο νέος σήμερα, από την πιο τρυφερή ηλικία, είναι κυριολεκτικά χαμένος σε ένα κυκαιώνα πληροφοριών που πρέπει να τις διαχειριστεί. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Γραφή, ανάγνωση, ξένη γλώσσα, χρήση υπολογιστή, η αριθμητική του περίπου, εξοικείωση με την επιχειρηματικότητα και των ατομικών λύσεων, των συνταγών μαγειρικής και του λίγο απ' όλα και βέβαια ένα λύκειο εξεταστική αρένα στη βάση της αποστήθησης και της παπαγαλίας που αντιστρατεύεται την ικανοποίηση των λαϊκών μορφωτικών αναγκών. Απλά μαθαίνει να μαθαίνει διαβίου για να μπορεί ως εργαζόμενος την επόμενη μέρα να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε εφήμερες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτή όμως είναι η έκφραση του λειτουργικού αναλφαβητισμού και αποτελεί σήμα κατά τεθέν του αστικού σχολείου σε κάθε φάση της ανάπτυξής του. Ένα τέτοιο αναχρονιστικό σχολείο συνιστά και εξόντωση των ανθρωπιστικών κοινωνικών επιστημών. Εξού και το άθλιο παιχνίδι του ράβε ξύλωνε που παίζουν από κοινού η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο από τα δύο μαθήματα, λατινικά ή κοινωνιολογία, θα εξωστρακιστεί ή θα ευνοηθεί έναντι του άλλου. Δείχνει τη στενότητα της σκέψης σας για το ρόλο των κοινωνικών επιστημών, τη χρησιμότητά τους, την αναγκαιότητα να τεθούν στην υπηρεσία της κοινωνικής προόδου. Αυτή η μονομέρεια για το ένα ή το άλλο μάθημα προκαλεί σύντες άλλης και ερωτηματικά. Είναι συντεχνιακά συμφέροντα από πίσω? Είναι η διαμάχη των διαφόρων λόμπι που εκφράζεται στη μεταξύ σας πολιτική αντιπαράθεση? Ερωτήματα, ρωτάμε.
από τις 16 διδακτικές ώρες εβδομαδιαία με την κατάργηση της κοινωνιολογίας, οι ώρες μειώνονται σε 9 με προοπτική να μειωθούν στις 5 ώρες, αν επαληθευτούν βέβαια οι ενδείξεις για την κατάργηση και των μαθημάτων της Β' Λυκείου. Η μείωση είναι ταχύτατη. Πρόκειται για δύο επιστήμες που στην διεπιστημονική σχέση και προσέγγιση τους συμβάλλουν όχι μόνο στο να εξηγήσουμε τον κόσμο, αλλά κυρίως και υπό προϋποθέσεις στην ανάπτυξη του δρόμου της κοινωνικής αλλαγής. Γι' αυτό και αρνείστε με εχθρότητα να θέσετε τις κοινωνικές επιστήμες στην υπηρεσία της κοινωνικής προόδου. Σας θεωρούμε αρκετά έξυπνους για να μην το αντιλαμβάνεστε αυτό. Απλά σε ένα σχολείο που βασικό μέλημά του είναι ο τεχνοκρατικός, χρηστικός χαρακτήρας του περιεχομένου της γνώσης, αντικειμενικά περιορίζει τη γενική μόρφωση και τα αντίστοιχα μαθήματα απλά σε ένα επίπεδο μίνιμουμ γνώσεων. Φοβάστε προφανώς την προσέγγιση των λατινικών όχι ως ένα μάθημα παπαγαλία, αλλά επί της ουσίας με γνώση των ιστορικών πολιτιστικών συνθήκων μέσα στις οποίες ευδοκίμησε και το λατινικό κείμενο. Ένα μάθημα που συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη και τη συγκρότηση της σκέψης των μαθητών και αντικειμενικά οδηγεί στην ανάγκη μιας παράλληλης προσέγγισης της κοινωνιολογίας ως επιστήμης που μπορεί να συμβάλλει και αυτή υπό προϋποθέσεις στην εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων, των νομοτελειών της κοινωνικής εξέλιξης, το πώς αλλάζει η κοινωνία, ποιες είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που συγκροτούν κάθε ιστορικό σχηματισμό, πώς το έδαφος αυτού του κοινωνικού σχηματισμού αναδύονται μορφές συνείδησης, τρόποι σκέψης, νοοτροπίες, κουλτούρες. Όμως αυτή η προσέγγιση δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι ο στόχος του σχολείου της αγοράς. Η κάθε μία προφανώς έχει τη δική της αυτοτέλεια ως επιστήμη. Αλλά δεν στέκονται αντιπαραθετικά η μία απέναντι στην άλλη, όπως επιδιώκουν να μας πείσουν μέσα από αυτό το καυγά. Δεν υπάρχουν συνεικά τείχη στη μεταξύ τους συνεργασία και τη διεπιστημονική προσέγγισή τους. Η χρησιμότητα ενός μαθήματος δεν κρίνεται μονάχα από το αν εξετάζεται ή όχι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και οι δυο σας, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, σκόπιμα προσδίδεται ιδεολογική διάσταση στη μεταξύ σας αντιπαράθεση για τη χρησιμότητα των δύο μαθημάτων, εστιάζοντας σκόπιμα μόνο στο επίπεδο της εξεταστικής αρένας και μάλιστα με σαθρά και επικίνδυνα επιχειρήματα του τύπου ότι τα λατινικά δεν είναι χρήσιμα ή ότι η κοινωνιολογία είναι μια αριστερή επιστήμη, παραβλέποντας σκόπιμα ότι σε μια ταξική κοινωνία, μια κοινωνική επιστήμη δεν μπορεί παρά να έχει ταξικό περιεχόμενο. Ότι οι αλήθειες της επιστήμης δεν είναι απαραίτητο να αντιστοιχούν με τις αλήθειες της κοινωνικής πραγματικότητας. Η αξία ενός μαθήματος κρίνεται από την προσφορά του στις γνώσεις και τη γενικότερη συγκρότηση του μαθητή. Όλα αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν αν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρεθεί η συγκρότηση ενός σχολείου που θα επιδιώκει να δώσει ευρύ μορφωτικό υπόβαθρο στους μαθητές. Είναι αυτό που εχθρεύεστε. Γι' αυτό αξιοποιείται αυτό το γνωστό διέρη και βασίλευε ανάμεσα σε ειδικότητες, εκπαιδευτικούς, για να αποπροσανατολίσετε από την ουσία των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στην παιδεία με τις οποίες και συμφωνείτε. Για να κρύψετε τη στρατηγική σας σύμπλευση για το σχολείο της αγοράς. Καλούμε εκπαιδευτικούς και μαθητές να μην παγιδευτούν στο ανούσιο, σκόπιμο και επί της ουσίας χωρίς νόημα ψευτοδίλημα λατινικά ή κοινωνιολογία. Αυτό θέλουν. Να προκαλέσουν ρήγμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και να βγουν αποδυναμωμένοι από τις εσωτερικές τους διαμάχες. Ο εχθρός δεν είναι ο συνάδελφος εκπαιδευτικός, αλλά οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο που προσδοκούν το σχολείο της αγοράς. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου λίγη ανοχή, σας παρακαλώ. Όχι, άλλοι. Αυτό βέβαια. Λεπτά, η χρησιμότητα και η αξία. Αυτών των επιστημών μπορούν πραγματικά να βρουν τη θέση τους σε ένα σύστημα στήρας αποστήθησης με ληξιπρόθεσμες γνώσεις και υποταγμένες στην ανάγκη της αγοράς. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μπορεί αυτά τα μαθήματα μέσα από μια ριζική αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα και στα βιβλία να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε πραγματικά να βρουν τη θέση που τους αξίζει. Το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, ήδη κατέθεσε την πρότασή του στη συνεδριάση της Αρμόδιας Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Απευθυνθήκαμε όμως σε όταν μία κουόντων. Η απάντηση της κυρίας Υπουργού ήταν ότι τάχα μου είναι αντισυνταγματικό. Είναι αστήριχτη και αστεία η δικαιολογία. Για κάθε τύπο απεχθάνονται οι κυβερνήσεις, βάζουν και από μία αντισυνταγματικότητα.
από αυτή την άποψη είναι εκτεθειμένη τόσο η ίδια η κυρία Υπουργός, οι κύριοι Υπουργοί, όσο και η κυβέρνηση στο σύνολό της. Όπως εκτεθειμένος είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ με τα παιχνίδια που παίζει. Εμείς επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας, και με αυτό να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, για την παράλληλη διατήρηση λατινικών και κοινωνιολογίας. Το μάθημα της κοινωνιολογίας να ενταχθεί ως πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα ανάλογα με το τμήμα ή τη σχολή που επιλέγει ο μαθητής, και αντίστοιχα έτσι να είναι και το μάθημα των λατινικών, όπως προβλέπεται άλλωστε για τη βιολογία και τα μαθηματικά, ναι, σε άλλη ομάδα προσανατολισμού. Κύριε Συντηχάκη, αυτή είναι η θέση όχι, μας. Όχι άλλο. Είναι μια δίκαιη ρύθμιση. Μπράβο. Η οποία έχει την ευρεία υποστήριξη από φορείς, επιστήμονες και των δύο κλάδων. Κλείστε. Άρα λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο από τη φύση του είναι αντιδραστικό, πιο ανταγωνιστικό για τη συντηρητική πλειοψηφία των νέων και μάλιστα από τις μικρότερες τάξεις. Άρα καταδικασμένο και απορριπταίο στη συνείδηση της συντηρητικής πλειοψηφίας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ευχαριστώ.